εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και της Επιτροπής για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας σας καλωσορίζουμε στην αποψινή εκδήλωση παρουσίασης της έκδοσης φιλοπορίας «Η Στρατιωτική Θητεία και οι Νέοι». Φίλες και φίλοι, θα ήθελα να ξεκινήσω τη σημερινή μου ομιλία που ούτως ή άλλως άπτεται θεμάτων συλλογικών δικαιωμάτων λαϊκών ελευθεριών καταδικάζοντας το απαράδεκτο νομοθετικό τερατούργημα που κατέθεσε σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και που επιδιώκει τη συκοφάντηση και ποινικοποίηση των λαϊκών κινητοποιήσεων και διαδηλώσεων. Είναι ένα νομοσχέδιο που ουσιαστικά θέτει υπό απαγόρευση, υπό περιορισμό κάθε λαϊκή κινητοποίηση. Είναι ένα νομοσχέδιο κρατικής τρομοκρατίας, αυταρχισμού, καταστολής. Είναι όμως βαθιά γελασμένη η κυβέρνηση. Αν νομίζει ότι αυτό το χουντική έμπνευση κατασκεύασμα θα εφαρμοστεί και πολύ περισσότερο να νομιμοποιηθεί στη λαϊκή συνείδηση. Το οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα θα το ακυρώσει στην πράξη όπως έκανε πολλές φορές το παρελθόν με παρόμοιους νόμους που θέλανε να βάλουν στο γύψο τη λαϊκή διεκδίκηση. Φίλες και φίλοι, εκδηλώσεις σαν την απόψινή έχουν ιδιαίτερη σημασία αφού καταπιάνονται με τα δικαιώματα, με τις διεκδικήσεις, γενικότερα με τη ζωή των μόνιμων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των στρατευμένων παιδιών του λαού, καθώς επίσης και με ιστορικά ζητήματα για την εξέλιξη των ενόπλων δυνάμεων και λέμε στρατευμένα παιδιά του λαού, γιατί στη συντριπτική τους πλειοψηφία, η στρατιωτική, η φαντάρι, αλλά και το προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας προέρχονται από εργατικές, αγροτικές, λαϊκές οικογένειες. Αυτό το γεγονός είναι θεμελιακό για το πώς το κόμμα μας αντιμετωπίζει όλους αυτούς τους ανθρώπους που υπηρετούν σε ιδιαίτερες και τις περισσότερες φορές σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Αναγνωρίζουμε ότι έχουν τις ίδιες ανάγκες, τις ίδιες ανησυχίες, προβλήματα και προβληματισμούς με τον υπόλοιπο ελληνικό λαό και την νεολαία. Υφίστανται αυτοί και τα μέλη των οικογενειών τους τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Γι' αυτό και δεν πρέπει τίποτε να τους ξεχωρίζει, να τους εξαιρεί από τα συλλογικά κατοχυρωμένα δικαιώματα και τις ελευθερίες του λαού. Η έκδοση της σύγχρονης εποχής που παρουσιάζεται σήμερα έχει μεγάλη σημασία γιατί διαφωτίζει το χαρακτήρα των ενόπλων δυνάμεων και τον τρόπο που αυτός διαμορφώθηκε διαχρονικά από την πρωτόγονη κιόλα κοινωνία και στη συνέχεια ως τις μέρες μας. Αυτό επιδιώκεται και δίνεται με έναν τρόπο θα λέγαμε εύληπτο, κατανοητό και μπορεί να το κάνει κτήμα του εφόσον θέλει κάθε νέος που υπηρετεί τις ένοπλες δυνάμεις ανεξάρτητα από το μορφωτικό επίπεδο που έχει κατακτήσει. Νομίζουμε είναι ανάγκη των νέων ανθρώπων να γνωρίζουν την ιστορία, πώς διαμορφώθηκαν και εξελίχθηκαν οι ίδιες οι κοινωνίες, τα κράτη και μέσα σε αυτά οι διάφοροι μηχανισμοί των ενόπλων δυνάμεων. Ας μας επιτραπεί λοιπόν να χαρακτηρίσουμε το φύλλο πορεία ένα πολύτιμο εφόδιο γνώσης που ωφελεί κάθε στρατευμένο ή σπουδαστή στρατιωτική σχολής μόνιμου αξιωματικού ή υπαξιωματικού. Φίλες και φίλοι, η στρατιωτική θητεία μπορεί να έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά να αλλάζει τις δραστηριότητες και την καθημερινότητα του κάθε νέου. Όμως, αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε είναι πως ο νέος κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας του πρέπει να κρατήσει, να διατηρήσει την ίδια αγωνιστική στάση, όπως πιθανά είχε και στον εργασιακό του χώρο, στο σχολείο, στη σχολή του, στη γειτονιά του, για να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του. Να έχει μια καλή και αγωνιστική θητεία, να παρακολουθεί τις εξελίξεις, τα κοινωνικά και εργασιακά προβλήματα, να διαβάζει εφημερίδες, να μπορεί να αναπτύσσει κάθε αθλητική και πολιτιστική δραστηριότητα κατά την περίοδο της θητείας δεν μπορεί να σταματάει η επαφή του φαντάρου με τους συναδέρφους του από τη δουλειά του την προηγούμενη, από το σωματείο, από το σύλλογο, από τη γειτονιά του. Ο στρατευμένος νέος πρέπει να έχει οδηγό του σε όλη τη διάρκεια της θητείας του ότι τα δικαιώματά του δεν σταματούν στην πύλη του στρατοπέδου. Να διατηρεί την προσωπική και κοινωνική του συγκρότηση. Όλα τα παραπάνω είναι διαχρονικά επίκαιρα και αναγκαία. Γιατί ακόμα και σήμερα είναι πολλές οι που επιβεβαιώνουν ότι το καπιταλιστικό σύστημα αξιοποιεί τη θητεία για να εμποτίσει τις συνειδήσεις των νέων ανθρώπων με τις αντιδραστικές θεωρίες του. Όταν μάλιστα οι φαντάροι διεκδικούν λύσεις στα προβλήματά τους, συζητούν και παίρνουν θέση για τις διάφορες εξελίξεις, έρχονται πάρα πολλές φορές αντιμέτωποι με το «εδώ είναι στρατός», απαγορεύεται όλες οι πολιτικές συζητήσεις κλπ. Η σύντομη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας το άγχος για το τι θα γίνει μετά το στρατό κυρίως, το τεράστιο οικονομικό βάρος, σε συνδυασμό με την εικόνα που παρουσιάζει πολλές φορές ο στρατός στο νέο φαντάρο, στο νέο στρατευμένο, δημιουργούν την πεποίθηση ότι η θητεία είναι χαμένος χρόνος. Παρ' όλα αυτά, θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο να καλλιεργούνται αντιλήψεις όπως όσο κοιμάσαι η θητεία μικραίνει. Εμείς θεωρούμε πως ο νέος στρατευμένος από τη στιγμή που θα παρουσιαστεί στη στρατιωτική του μονάδα πρέπει να έχει στραμμένη την προσοχή του στην καθημερινότητα της ζωής του στρατοπέδου, στις συνθήκες διαβίωσης του ίδιου, αλλά και των υπόλοιπων στρατευμένων στο στρατόπεδο. Να ενδιαφέρεται, για παράδειγμα, για την ποιότητα και την ποσότητα του φαγητού, την ύπαρξη πόσιμου νερού και διάφορα άλλα. Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να επιτρέπει την αναφώνηση αντιδραστικών, εθνικιστικών, ρατσιστικών συνθημάτων, να ανέχεται τα καψόνια, γενικότερα να προσβάλλεται η προσωπικότητα του ίδιου και των συναδέλφων του. Ο νέος στρατευμένος θα πρέπει να αναπτύσσει, να έχει καλές σχέσεις με όλους τους άλλους στρατευμένους, εκτός βέβαια από τους κάθε λογής δηλωμένους φασίστες, τους χρυσαυγίτες ή τα παρακλάδια της χρυσή αυγή που έχουν εμφανιστεί ήδη. Να ανοίγει συζητήσεις στη μονάδα ενάντια στη χρήση οποιασδήποτε ναρκωτικής ουσίας. Να φροντίζει και για την εμφάνισή του, για την καθαριότητα και να απαιτεί να εφαρμόζονται κανόνες υγιεινής και στους θαλάμους και στα μαγειρία και στις τουαλέτες να λειτουργεί πλυντήριο στην μονάδα. Να προσπαθεί να εξασφαλίζει την ύπαρξη μουσικού οργάνου στη μονάδα του. Να κάνει προσπάθεια να διοργανώνονται γλε... γλεντάκια και εκδηλωσούλες στο καψιμί, έστω ακόμα και με αυτά τα λίγα πενιχρά μέσα που μπορεί να θεαθέτουν με τα υλικά εκεί που υπάρχουν. Ο νέος στρατευμένος πρέπει να αποτελεί παράδειγμα στη μονάδα του και με τη στάση και με τη συμπεριφορά του. Με το προσωπικό του παράδειγμα δείχνει ότι είναι αντίθετος σε κάθε είδους βόλεμα απεχθάνεται τη λούφα, το καψόνι, το κάρφωμα, είναι ενάντια και δεν χρησιμοποιεί βίσμα. Επίσης δεν αφήνει να περνάει κανένα γεγονός απαρατήρητο που είναι σε βάρος των στρατευμένων. Ζητάει να βγει στην αναφορά να διαμαρτυρηθεί. Έχει το δικαίωμα να στέλνει επιστολές στον τύπο στο site altgr σε άλλα μέσα κάνοντας γνωστό το πρόβλημα που υπάρχει στην μονάδα του, απαιτώντα τη λύση του. Πρέπει να διατηρεί και να έχει καλές σχέσεις με το μόνιμο προσωπικό της μονάδας. Δεν μπορεί να τον αφήνουν αδιάφορο και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα στελέχη στη μονάδα τους, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ίδιες οι οικογένειες των στρατιωτικών. Θεωρούμε επίσης ότι αντίστοιχα δικαιώματα έχουν και τα ενεργεια μόνιμα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία ανήκουν σε λαϊκές οικογένειες, βιώνουν τα ίδια προβλήματα με το λαό μας, οι ίδιοι και τα μέλη βέβαια των οικογενειών τους. Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι έχουν κάθε δικαίωμα να συμμετέχουν στις ενώσεις τους και μέσα από αυτές να διεκδικούν τα δικαιώματά τους για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην υπηρεσία και στη ζωή τους γενικότερα. Όπως είναι γνωστό, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στήριξε και στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και τα αιτήματα που διατυπώνονται σε συναντήσεις, αλλά και από την Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Στρατιωτικών, την ΠΟΕΣ, και τα πρωτοβάθμια σωματεία που ανήκουν σε αυτήν. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι είναι ανεφέρετο δικαίωμα των στρατιωτικών να συγκροτούν πρωτοβάθμια σωματεία. Σύμφωνα με τον νόμο 1264 του 1982 για το συνδικαλιστικό κίνημα καθώς και από την ισχύουσα νομοθεσία όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την ψήφιση της τροπολογίας που κατέθεσε το ΚΚΕ τον Απρίλιο του 2019 και ψηφίστηκε από την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου. Η κατάκτηση αυτή από ορισμένου δυστυχώς χαρακτηρίστηκε ντροπολογία και ακόμα και σήμερα αμφισβητείται το δικαίωμα της συνδικαλιστικής οργάνωσης και δράσης. Ακόμα και σήμερα επιδιώκουν ορισμένοι να χτυπήσουν το δικαίωμα στο συνδικαλισμό των μονίμων. Από αυτό το βήμα δηλώνουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι θα αντιταχθούμε σε κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να χειραγωγήσει ή και να καταργήσει τη λειτουργία των ενώσεων στρατιωτικών. Το ενδιαφέρον του κόμματός μας για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας για τους στρατευμένους αποδεικνύεται με τις πάνω από 100 ερωτήσεις της κοινοβουλευτική μας ομάδας στη Βουλή μέσα στο 2019. Τις πάνω από 50 μέχρι τώρα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Οι αντιλαϊκές κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, του ΣΥΡΙΖΑ, με ή χωρίς μνημόνια, τσάκισαν στην πράξη τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα του Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, στις συντάξεις χειρίας, η μη ένταξη ειδικοτήτων στρατιωτικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, η μη αναγνώριση πολιετιών, η μη αμοιβόμενη υπεροριακή απασχόληση, η αδυναμία συνυπηρέτησης με εργαζόμενους συζύγους, η ελλειπής κάλυψη του κόστους ένδυσης και υπόδησης, το στεγαστικό πρόβλημα, το σύστημα μοριοδότησης, ο διαχωρισμός σε παλιούς και νέους ασφαλισμένους των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων είναι ορισμένα μόνο από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Φίλες και φίλοι, τα κεκτημένα δικαιώματα που υπάρχουν σήμερα για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και τους στρατευμένους νέους έγιναν πράξη μετά από αγώνες δεκαετιών και συνεχείς διεκδικήσεις. Θέλουμε να αναφέρουμε και από αυτό εδώ το βήμα ότι η ιστορία της χώρας μας έχει πολλά παραδείγματα αξιωματικών οι οποίοι με τη δράση τους προσφέρουν πολύτιμα διδάγματα. Για παράδειγμα, το 1935 στις 25 Αυγούστου γίνονταν μεγάλα συλλαλητήρια αγροτών που κατέληξαν στην Κυπαρισία. Οι εγκαταστάσεις του αυτόνομου σταφιδικού οργανισμού φρουρούνταν από ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις. Οι στρατιώτες που κατάγονται από αγροτικές οικογένειες και είχαν εντολή να πυροβολήσουν τους διαδηλωτές, εγκαταλείπουν τα όπλα τους και αγκαλιάζονται με τους χωρικούς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο λαός συναδερφώθηκε με το στρατό. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό περιστατικό έγινε το Μάη του 1936, έξω από το Τρίτο Αστυνομικό Τμήμα Θεσσαλονίκης. Εκεί συνέβη το εξής. Οι διαδηλωτές αγκαλιάζουν τους φαντάρους, και προχωρούν ζητοκαραυγάζοντας «Ζήτω στρατός, ζήτω τα αδέρφια μας». Οι φαντάροι είναι κατασυγκινημένοι και απαντούν στις, ζητογραφ... στις ζητοκραυγές του λαού για συναδέλφωση. Ο Ταγματάρχης με καταφανή συγκίνηση και κάτω από τις αδιάκοπες φωνές του λαού λέει τα εξής χαρακτηριστικά. «Ο στρατός είναι κομμάτι από εσά, από το λαό μας». Όλος ο, λαός, όλος ο στρατός είναι στο πλευρό σας. Νιώθουμε κι εμείς όλο το μέγεθος του πόνου σας. Πονάμε όπως κι εσείς. Κατά την περίοδο της τριπλής ναζιστικής φασιστικής κατοχής στην Ελλάδα, προσχώρησαν στον Ελλάς 700 μόνιμοι αξιωματικοί του αστικού στρατού και 100 έφεδροι εκ των μονίμων. Στον Ελλάς υπήρχαν Όλες σχεδόν οι ειδικότητε των τότε στρατών. Πυροβολητές, ολμιστές, πολυ... πολυβολητές, υπείς, σκαπανείς, τηλεγραφητές, νοσοκόμοι, τραυματιοφορείς και άλλοι. Φίλες και φίλοι, σήμερα ο λαός και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας βρίσκονται στο στόχαστρο της εμπεριαλιστικής επιθετικότητας και της τουρκικής προκλητικότητας με τους κινδύνους να μεγαλώνουν. Η αστική τάξη της Τουρκίας ξεδιπλώνει βήμα το βήμα τη στρατηγική της στην περιοχή. Στην ίδια περιοχή τα τελευταία χρόνια έχουν ξεσπάσει μια σειρά πόλεμοι, συγκρούσεις, γίνονται επεμβάσεις. Ιράκ, Αφγανιστάν, Λιβύη, Συρία, Ιεμένη, άλλες χώρες της Αφρικής φλέγονται από τις επεμβάσεις των υπεριαλιστών για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των στρατηγικών δρόμων μεταφοράς ενέργειας και εμπορευμάτων. Αυτές όμως οι επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν και με τη συνδρομή των ελληνικών κυβερνήσεων, με τις βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του ΝΑΤΟ, που έχουμε στη χώρα μας, με άλλες που φτιάχτηκαν καινούριε, με τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ που δίνουμε το χρόνο για τις δαπάνες του ΝΑΤΟ, αλλά και με την αποστολή ελληνικών στρατευμάτων σε αυτές τις χώρες. Αυτό έγινε και συνεχίζει να γίνεται, διότι υπάρχουν τμήματα του ελληνικού κεφαλαίου, επιχειρηματικά μεγάλα συμφέροντα, που συμμετέχουν σε αυτό το πλιάτσικο που γίνεται σε βάρος χωρών και λαών. Στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου εντείνονται ολοένα και περισσότερο οι ανταγωνισμοί ισχυρών καπιταλιστικών κρατών που προωθούν οικονομικά, πολιτικά, στρατιωτικά συμφέροντα των αστικών τάξεων των χωρών τους. Σε αυτό το πλαίσιο κινείται και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Η επιθετικότητα της αστικής τάξης της χώρας μας και όλων των αστικών κομμάτων που υλοποιούν την πολιτική της είναι ενταγμένη στο περιεχόμενο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΥΠΑ που ξεκίνησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ολοκλήρωσε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Αυτός περιλαμβάνει μια σειρά από συμφωνίες στρατιωτικές, οικονομικές, πολιτικές που προωθούν τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, των μονοπωλίων στην περιοχή. Θυμίζουμε πως η ελληνική φρεγάτα της Ευρωπαϊκής Δύναμης Ειρήνη πήρε εντολή από την Ιταλική Διοίκηση να αφήσει ήσυχο το τουρκικό πλοίο που μετέφερε όπλα στη Λιβύη και γι' αυτό κανείς δεν είπε κουβέντα. Ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να έδωσε πανηγυρικό τόνο σχετικά με την υπογραφή της οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών και ειδικότερα της αποκλειστική οικονομικής ζώνης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία, καθώς και στα, στα ταξίδια που πραγματοποίησε στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο. Μάλιστα, για αυτή ακριβώς τη συμφωνία, ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών, σχολίασε πως είναι θετική για την Τουρκία και ότι τους δίνει το δίκαιο για τη συμφωνία που έκαναν με τη Λιβύη, ισχυριζόμενος ότι αποδεικνύεται έτσι η εγκυρότητα των επιχειρημάτων της Άγκυρας σχετικά με τις θαλάσσιες συμφωνίες. Εντείνεται όλο ένα και περισσότερο το παζάρι και ανάμεσα στην καπιταλιστική Γαλλία και την Ιταλία με την Τουρκία. Η Γαλλία έχει και αυτή ζωτικά συμφέροντα στη Λιβύη και στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχει κάνει αισθητή την παρουσία της στην περιοχή με τη δημιουργία στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Κύπρο, την παρουσία αεροπλανοφόρου και τη συμμετοχή της σε στρατιωτικές αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση των συμφερόντων της Γαλλίας στα οικόπεδα της ΑΟΣ της Κύπρου και στον κόλπο της Λιβύης. Επίσης, η Γαλλία συμμετέχει ενεργά σε συζητήσεις με την Τουρκία, με άλλες συμπεριαλιστικές δυνάμεις, υπερασπιζόμενοι τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης της Γαλλίας στη Λιβύη, καθώς και για το ρόλο της μετά τη λήξη του πολέμου στη Λιβύη. Εξίσου έντονο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στην περιοχή δείχνει και η Ιταλία. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας με την Ελλάδα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας επισκέφθηκε την Τουρκία. Σημειώνουμε ότι στα πλαίσια του ΝΑΤΟ υπάρχει στρατιωτική συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες και ήδη είχε πραγματοποιηθεί στρατιωτική άσκηση υποβρυχίων της Ιταλίας και της Τουρκίας. Ενέργεια που σχολιάστηκε και από το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας συνδέοντας την με τα κοινά συμφέροντα, την κοινή ιστορία, τις κοινέ αξίες των δύο χωρών στη λεκάνη της Μεσογείου. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών της Τουρκίας και της Ιταλίας με τις δηλώσεις τους τόνισαν τη σημασία της υπογραφής της συμφωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία για την ΑΟΣ και ότι μπορεί αυτή να αποτελέσει οδηγό και για συμφωνίες άλλων κρατών. Μάλιστα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, σε συνέδριο στην Ατάλια, ξεδίπλωσε ακόμα περισσότερο τις προθέσεις της αστικής τάξης της χώρας του, κλείνοντας το μάτι προς την ελληνική κυβέρνηση στην κατεύθυνση αυτή. Στο τραπέζι βέβαια του του διαλόγου έχει ήδη σερβιριστεί η συνεκμετάλλευση από τους Αμερικάνους και τον ΝΑΤΟ. Συνεκμετάλλευση όμως που σημαίνει παραχώρηση δικαιωμάτων, σημαίνει παζάρι και μοιρασιά χωρίς αρχές. Τέτοιου είδους ρυθμίσεις δεν λύνουν τα προβλήματα των τουρκικών αμφισβητήσεων για τα σύνορα ή την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Αντίθετα, περιπλέκουν τα προβλήματα, ενώ τα εμπλέκουν και στους γενικότερους συμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Την ίδια στιγμή η επίκληση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης ότι δήθεν μπορεί να εξασφαλίσει μια δίκαιη λύση είναι εντελώς παραπλανητική. Το δίλημα συνεκμετάλλευση και συμβιβασμός ή κλιμάκωση και πόλεμος που τελευταία ακούγεται, λανσάρεται όλο και περισσότερο είναι και αβάσιμο και ψεύτικο ουσιαστικά πρόκειται μόνο για μέσο εκβιασμού του λαού μας. <coughs> Είναι παραπάνω από σίγουρο ότι η συνεκμετάλλευση θα γεννήσει όρους νέων εντάσεων, νέα θερμά επεισόδια, σύγκρουση όπως ταυτόχρονα και ένα θερμό επεισόδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για την Αμερικάνικη διαμεσολάβηση και την συνεκμετάλλευση. Τελικά, δηλαδή, πρόκειται για ένα φαύλο κύκλο στον οποίο οδηγεί η κυρίαρχη πολιτική η οποία από μόνη της είναι αδιέξοδη. Βέβαια, λύση δεν είναι ούτε η πολεμική εμπλοκή ούτε τα παζάρια με την ομπρέλα του ΝΑΤΟ που θα πάρουν αμπάριζα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Παρά τα όσα υποστηρίζουν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα, εγγυητές της ειρήνης και της σταθερότητας, δεν μπορούν να είναι αυτοί που έχουν βάλει φωτιά στην περιοχή, που καταπιέζουν και δολοφονούν τον ίδιο τους το λαό. Άλλωστε, η Ελλάδα και η Τουρκία είναι μέλη του ΝΑΤΟ, συμμετέχουν μαζί στη λήψη των αποφάσεων αυτής της λυκοσυμμαχίας κατά των λαών. Οι λαοί Έχουμε όλοι κοινό συμφέρον να αγωνιστούμε ενάντια σε Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, ΗΠΑ. Οι ανάγκε των λαών της περιοχής, η αμοιβαία, εποφελή συνεργασία των χωρών μπορούν να διασφαλιστούν μόνο με την αποδέσμευση από αυτές τις συμμαχίες, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, όπως και από κάθε άλλη ένωση με τους λαούς πραγματικά νοικοκύριδε στον τόπο τους, με την εξουσία στα δικά τους χέρια. Το ΚΚΕ πρωταγωνιστεί σε αυτόν τον αγώνα, κατά των υπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων και καλεί το λαό μας να επαγρυπνεί, να δυναμώνει τον αγώνα για τη μη αλλαγή συνόρων, για την απεμπλοκή της Ελλάδας από τα σχέδια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, την αποχώρηση από όλες τις συμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό, την αποδέσμευση από τον ΝΑΤΟ, το κλείσιμο της βάσης της Σούδας των άλλων Αμερικάνικων βάσεων, την ακύρωση της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το προσφυγικό, τον απεγκλωβισμό των προσφύγων από τα νησιά και τη μετάβαση στις χώρες προορισμού τους. Το φύλλο πορείας μας έχει εκδοθεί και είναι μια πολύ καλή αρχή. Για μια συνέχεια, για όποιον θέλει πραγματικά να μάθει, να συμβάλλει για την νικηφόρα πορεία του λαού μας. Διαδώστε το όσο πιο πλατιά μπορείτε. Εύχομαι καλή δύναμη σε όλους και όλες. Να είστε καλά.